Με αφορμή τη συμπλήρωση της τριετούς λειτουργίας της κινητής μονάδας του ΚΕΘΕΑ, πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες εκδήλωση για την παρουσίαση του απολογιστικού έργου που καταγράφηκαν τα οξυμένα προβλήματα εξαρτήσεων που αντιμετωπίζει η νέα γενιά από την ηλικία κιόλας των 13 ετών. Έχει πέσει αρκετά ο αριθμός χρήσης. Από 13 ετών και πάνω έχουμε δει ότι ξεκινάει η χρήση, ειδικά προβληματική χρήση στο διαδίκτυο. Και μέσα από την πρόληψη που κάνουμε σε παιδευτικούς και γονείς, ξέρουμε ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι πολύ βασικές ώστε να ξεκινήσει κάποιος να πάρει τη βοήθεια και να μπορεί να κινητοποιηθεί για να ζητήσει σε εμάς την ανάλογη ανάγκη που έχει και βοήθεια. Όλοι ζητάνε βοήθεια, όχι μόνο πλέον στα ναρκωτικά, διότι πέρα από ότι στις ίδιες τις παράνομες ουσίες αλλάζει εντελώς το προφίλ, σκεφτείτε μόνο ότι το χασίς και η κοκαίνη είναι πρώτα αυτή τη στιγμή από την ηρωίνη, τα οπιοειδή. Τα αιτήματα δηλαδή θεραπείας που έχουμε είναι πρώτα από το χασίσι, από την κοκαίνη και τελευταία από την οπιοειδή. Η κινητή μονάδα του κέντρου έχει παίξει συμβουλευτικό ρόλο, ενώ από το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει διευκολύνει τις διαδικασίες για τον ιατρικό έλεγχο των εξαρτημένων. Είναι η πρώτη φορά που υπογράφεται κάτι τέτοιο. Έχει ως στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης των ωφελούμενων του ΚΕΘΕΑ οργανωμένα σε μονάδες φροντίδας. Σήμερα νομίζω ότι ολοκληρώνουμε με την παρουσίαση και της τελευταίας μας δομής, της νεότερης, της κινητής μονάδας, ένα δίκτυο υπηρεσιών που είναι σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά μέχρι και την Ιεράπετρα. Η μονάδα αυτή καλύπτει ένα όνειρό μας, ότι μπορούμε ταυτόχρονα να είμαστε πλέον όχι μόνο σε σταθερές δομές, αλλά και στο δρόμο. Η κινητή μονάδα του κέντρου έχει παίξει συμβουλευτικό ρόλο, ενώ από το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει διευκολύνει τις διαδικασίες για τον ιατρικό έλεγχο των εξαρτημένων. Ο προϊστάμενος του ΚΕΘΕΑ έκανε γνωστό ότι με αμείωτο ρυθμό υποβάλλονται αιτήματα από τα σχολεία τόσο για την ενημέρωση των παράνομων ουσιών, όσο και για τις εξαρτήσεις που σχετίζονται με το αλκοόλ, το τζόγο και το διαδίκτυο. Στο έργο συμβάλλει και ο Δήμος Ηρακλείου με την παραχώρηση ελαιώνων, στους οποίους οι χρήστες προσπαθούν να επανενταχθούν στην κοινωνία μέσω της εργασιακής απασχόλησης. Ιδιαίτερα με την κινητή μονάδα, πολλές φορές απευθυνόμαστε στο ΚΕΘΕΑ για να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις ιδιαίτερα αστέγων συνανθρώπων μας που υποφέρουν από εξαρτήσεις και που δεν συνεργάζονται μαζί μας. Η ζωή τους δημιουργεί προβλήματα στους ίδιους, στην υγεία τους, πολύ σοβαρά. Προσπαθούμε λοιπόν να τους προσεγγίσουμε με τη βοήθεια της κινητής μονάδας του ΚΕΘΕΑ και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Έχουμε όμως και άλλου τύπου συνεργασία. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει παραχωρήσει τα δύο πολύ μεγάλους ελαιώνες στο ΚΕΘΕΑ Αριάδνη. Και οι συμπολίτες μας, οι ωφελούμενοι συμπολίτες μας, μέσα από αυτή την παραχώρηση μπορούν και εργάζονται, μπορούν και προσφέρουν και νομίζω ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στην επανένταξή τους. Βασική στόχευση για το ΚΕΘΕΑ είναι να κτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης, ώστε οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να απευθύνονται στο κέντρο ως σημείο αναφοράς για την παροχή βοήθειας σε εξαρτημένα άτομα και αστέγους.